ο μόνος που έχει συνεισφέρει οικονομικά, αλλάξω μεγάλα νούμερα, είναι ο πρόεδρος του Αθηνικού, ο κ. Αναστασίου. Όλα τα άλλα τα λεφτά έχουν καλυφθεί από την τσέπη μου. Από τον Απρίλιο και μετά, όλα τα έξοδα του Αθηνικού, ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερά, υπάλληλος η οποία είναι σημειωτό για μεγάλο καιρό απλήρωτη και προς τιμή της είναι κάθε μέρα εδώ, πληρωνόντουσαν από μένα. Όταν αναλάβαμε, βρήκαμε σε πρακτορία χρέη που έφταναν στο ύψος των 60.000 ευρώ. Είναι από ειστήρια της γυναικείας ομάδας πόλου που ταξίδευε για τον Λεν Τρόφι 2 χρόνια. Βρήκαμε στην εφορία μια οφειλή από ΦΠΑ που δεν είχε αποδοθεί από χορηγίες της τάξης των 45.000 ευρώ και ένα χρέος στο ΙΚΑ γύρω στις 4.000. Κάναμε ρυθμίσεις στην εφορία. Πληρώσαμε μέχρι το Μάιο, οι 40.000 έχουν γίνει 23. Πληρώσαμε το ΙΚΑ, αλλά από ένα μήνα και μετά δυνατούμε να πληρώσουμε τα τρέχοντα, αλλά αυτά δεν είναι πολλά. Όλα δηλαδή, όλα το ΙΚΑ είναι 2.000, από το δίνουμε τσοβλάμε. Και τα πρακτορία από 60.000 έχουμε φτάσει να χρωστάμε μόνο 13. Αν είχαμε αυτά τα λεφτά, θα βγάζαμε το πόλο φέτος περίπατο και με στόχους όχι να σωθούμε, να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Στείλαμε τον κύριο Βιτσιλέο, είναι το δεύτερο μεγάλο παράπονο, σε ανθρώπους που ξέρουν να μπαίνουν στα site, να σχολιάζουν, να βρίζουν και να απαιτούν. Ζητήσαμε λοιπόν, αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης, από 100 επίλεκτα μέλη του Εθνικού που έχουν οικονομική επιφάνεια, εγώ λέω 100, γιατί έχουμε πάει και τηλεφωνικά. Έχει αναρτηθεί και στο site αυτή η επιστολή που απευθύνθηκε σε 50... Ο Εθνικός που έχουμε να βοηθήσουν. Ότι μπορούν να βοηθήσουν. Να βοηθήσουν με το τεράστιο ποσό των 500 ευρώ ή 1000 ευρώ ετησίως. Η απάντηση που πήρα ήταν από 4 ανθρώπους μόνο και είμαι υποχρεωμένο να τους αναφέρω ανεξαρτήτως ποσού. Είναι ο κύριος Αποστόλου, ο παλιός αντιπρόεδρος της περασμένης διοίκησης. Είναι ο κύριος Νάσος Κουντός, ο παλιός ταμείας της περασμένης διοίκησης. Είναι ο κύριος Καρδόπουλος. Και είναι και η αδερφή του τέως παράγοντα και πρόεδρου του Εθνικού του Γιάννη Μοσχολίου. Αυτή, αν είναι και ο Θημαράς από εκεί. Ο Θημαράς και ο Πολυχρονός. Και ο Θόδωρος, αυτή η έξι, το ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε για να ξέρουμε γιατί λέμε ότι δεν έκανα περιόριο ποσό, είναι όλο μαζί γύρω σε 6.500 ευρώ. Και το κολληστήριο που παίρνει τη σύμπωση. Εγώ για να κάνω ακαδημία εκμάθηση, έχω 17 προπονητές. 17 προπονητές με μισθό 300 ευρώ το μήνα να πω, είναι 5%. Και έχω και τους 3-4 πρώτες ομάδες που είναι άλλα 5.000, 10. Συν τον γιατρό, συν τον ψυχοθεραπευτή, πάει 12.000. Μηχανικό. Και έρχεται τον Παπαστράτιο σήμερα και μου λέει: για να μπει να κολυμπήσει, θα μου δίνει 5.500 το μήνα. Και για να μπει το πόλο σου που δεν έχει έσοδα, θα μου δίνει 43. Δηλαδή, θα έχω εγώ 400 παιδιά να τρώγω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να παίρνω τα λεφτά να τα δίνω στον κύριο Ρίκα. Σε αυτό το κράτος δεν έχει μείνει καθόλου μυαλό. Επειδή δεν θέλω να ασχοληθώ, το επάγγελμα μου είναι οικονομολόγος, δεν θέλω να ασχοληθώ με τις ιδέες της πολιτικής και τη μέθοδο του αφέμαξε αφέμαξε μέχρι να πεθάνε όλοι και όσοι ζήσουν να περνάνε καλά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει όμως ότι δεν μπορεί να έχει πάρει το υγιέστερο αθλητικό κέντρο της Ελλάδος, το Παπαστράτιο, να μου το εντάξει στο πιο χρεοκοπημένο αθλητικό κέντρο της Ελλάδος, τον Άγιο Κοσμά, ο οποίο χρωστάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, δεν είχε πέρσει να βάλει χλώριο, δεν λειτουργήσε καθόλου και μου εντάσσει το πιο υγιές αθλητικό κέντρο στο πιο χρεοκοπημένο αποτέλεσμα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί ο Άγιος Κοσμάς δεν θα λειτουργήσει ούτε φέτος, μου ζητάει εμένα 85.000 ευρώ το χρόνο και 85 από τον Ολυμπιακό, 170. Πότε βρούμε, φοπλιστές είμαστε. Παράγμα αθλητισμού, εμείς για λογαριασμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να δίνουν για το Μέγαρο Μουσικής 150 δισεκατομμύρια χρέη και δεν μπορούν να δώσουν σε δύο κολυμπητήρια 150.000 το χρόνο να μην πάνε τα παιδιά στα ναρκωτικά. Αντί να παρέχουμε αθλητισμό δωρεάν στα παιδιά, στραγγίζουμε τους γονείς που δεν έχουν να φάνε. Όταν όμως ήρθε ο Δημονάκος, δεν πήγα εγώ να φωτογραφηθώ. Όταν δεν μπορούν να έκανε τον 5ο καλύτερο χρόνο στην Ευρώπη, δεν πήγα εγώ να φωτογραφηθώ.
Όταν το έγινε εκεί ο πόλο που δεν είχε να κάνει προπόνηση και ερχόταν και μας πετάγανε από το Παπαστράτιο για να κολυμπήσουν και όλα τα άλλα, δεν λειτουργούσανε. Δεν πήγα εγώ να φωτογραφηθώ με τις πολίτες. Πήγε και φωτογραφήθηκε ο κύριος Πιτσαξής. Και πήγε ο κύριος Διαθεσόπουλος, η Ομοσπονδία που δεν έχει καμία συμμετοχή στα έξοδα των προετοιμασίας των αθλητών. Μα απολύτως καμία. Και πήγε και έβγαλε φωτογραφίες και λέει η Ομοσπονδία μας είναι επιτυχημένη. Είναι επιτυχημένη με το δικό μου τρέξιμο. Όχι μόνο το δικό μου προσωπικά, των παραγόντων, με τα δικά μου τα λεφτά. Εγώ σε ένα χρόνο έχω πάρει 120.000 τα λεφτά του σπιτιού μου. Ο κύριος μου είναι 4 χρόνια προπονητής στον εθνικό βοηθό και δεν έχει πάρει δραχμή και πληρώνει και από την τσέπη του να πληρώνονται αθλητές. Αυτός ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο στην Ελλάδα. Τα κορόιδα τελείωσαν. Αν θέλω ένα αθλητισμό, πρέπει να με ρυμνήσω για τον αθλητισμό. Και δεν μπορεί να με λέμε ο Γενικός Γραμματέας του Αθλητισμού πέρσι ότι νοιαζόμαστε μόνο για το γυναικείο πόλο γιατί αυτό θα πάρει μετάλλιο στην Ολυμπιάδα. Και όταν του είπα ότι μπορεί να έρθει με διάκριση τον Μονάκο μου απαντάει, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να το κοιτάξουμε.